Και πάμε στο γλυκό της ημέρας. Ένα γλυκό που πραγματικά όλοι μεγαλώσαμε με αυτό. Το παραδοσιακό μοσαϊκό. Εμείς στη Θεσσαλονίκη το λέμε κορμό σοκολάτας. Εσείς, Διονύση? Μοσαϊκό το λέμε. Εμείς κορμό. Δεν το ξέρα μοσαϊκό. Πρώτη φορά το μαθαίνω όταν ήρθα στην Αθήνα. Και μερικοί το λένε και σαλάμι σοκολάτας. Α, ναι, στην Κύπρο το λένε. Περίμενε. Ντούκισα. Μπράβο. Στην Κύπρο το λένε ντούκισα. Αυτό. Λοιπόν, να δούμε την κάρτα μεταλλικά να ξεκινήσουμε. Τέλεια. Για το παραδοσιακό μοσαϊκό θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 50 γραμμάρια κακάο, 250 γραμμάρια μπισκότα πτιμπέρ, μία πρέζα αλάτι, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 100 γραμμάρια καριδόψυχα και 50 γραμμάρια κονιάκ. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ακούστε λίγο, γιατί οτιδήποτε συνταγή υπάρχει παραδοσιακή στο ίντερνετ, στα χρονικά, σε μοσαϊκό, την έχω δοκιμάσει. Εγώ θα πάω με την πιο απλή εκδοχή, όπου γίνεται ουσιαστικά με βουτυράκι. Ή θα έχετε το βούτυρο μαλακωμένο σε θερμοκρασία δωματίου και θα κάνετε τη συνταγή, ή λιωμένο. Και τα δύο δουλεύουν. Δηλαδή, άμα βάλω το βούτυρο μαλακό, ανακατεύω την άχνη με το κακάο με το χέρι μέχρι που να γίνει ένα μείγμα σαν frosting για cupcake, ή βάζω βούτυρο λιωμένο κατευθείαν. Υπάρχουν και συνταγές που βάζεις όλο το μείγμα πάνω σε φωτιά και το ψήνεις. Βούτυρο, κακάο και ζάχαρη. Γενικά δεν μου αρέσει, αυτό είναι πιο παραδοσιακό, πιο ανάλαφρο, πιο ωραίο. Λοιπόν, βουτυράκι σε ένα μπολ. Προσθέτω μέσα την άχνη ζάχαρη. Εδώ. Και προσθέτω μέσα και το κακάο. Μεταξύ, αυτό το γλυκό είναι φανταστικό, γιατί το κόστος είναι μηδαμινό και ουσιαστικά σου δίνει την εντύπωση ότι τρως κάτι πάρα πολύ γκουρμέ και σοκολατένιο. Γιατί σοκολάτα δεν βάζουμε πραγματική μέσα, βάζουμε κακάο. Οπότε είναι πολύ πιο οικονομικό. Ανακατεύω εδώ πέρα με ένα σύρμα. Έχω και άλλη μια συνταγή σε βίντεο στο site. Ένα μοσαϊκό λίγο πιο γκουρμέ με καραμελωμένα φουντούκια. Και εκείνη είναι πολύ ωραία συνταγή. Εκείνος ο κορμός είναι κορμός κατάψυξης. Δηλαδή, εκείνο το βάζουμε στην κατάψυξη και το τρώμε από την κατάψυξη. Αυτό, είτε ψυγείο είτε κατάψυξη, δουλεύει πάρα πολύ καλά και στα δύο. Λοιπόν, οπότε ανακατεύω εδώ. Τώρα, σε περίπτωση που δεν λιώσουμε το βούτυρό μας, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, γιατί στείνεται πιο εύκολα το γλυκό. Καταλαβαίνετε, θα είναι μαλακωμένο και κατευθείαν θα το στήσουμε. Τώρα, επειδή λιώσαμε το βούτυρο, το γλυκό μας θα είναι πιο ρευστό. Οπότε θα δυσκολευτούμε λίγο στο να το σφίξουμε και να το κάνουμε σαλάμι, να το κάνουμε μοσαϊκό. Ή μπορούμε να περιμένουμε σε αυτό το σημείο 3-4-5 λεπτάκια μέχρι που να αρχίζει να παγώνει το βούτυρο. Θα προσθέσω μέσα λίγο αλάτι. Μέσα το αλάτι δουλεύει καλά σε αυτές τις συνταγές. Και επίσης θα προσθέσω ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Αυτό και αν δουλεύει πολύ καλά. Αυτό δεν το έχετε δει, δεν το έχετε φάει, αλλά πιστέψτε με, το πορτοκάλι είναι καταπληκτικό. Δουλεύει καταπληκτικά. Πορτοκάλι με σοκολάτα είναι συγκλονιστικός συνδυασμός. Οπότε ανακατεύω και το πορτοκάλι μου μέσα και έχω πάρει μία ωραία πάστα. Βλέπετε ότι όσο περνάει η ώρα αρχίζει να κρυώνει, φίλε Διονύση. Τέλεια. Τώρα, εδώ μέσα θα προσθέσω τα καρύδια. Τέλεια. Άμα δεν σας αρέσουν τα καρύδια και θέλετε να βάλετε κάποιον άλλο ξηρό καρπό, μπορείτε. Άμα δεν θέλετε καθόλου τα καρύδια γιατί έχετε αλλεργία, απλά δεν τα βάζετε. Και έχω το κονιάκ, το αλκοόλ, είναι παραδοσιακά, πρέπει να το βάλουμε. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι να βρέξω τα μπισκότα μου με το κονιάκ. Εδώ. Βρέξτε τα μπισκοτάκια σας με το κονιάκ, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Εδώ πέρα βρίσκεται όλο το μυστικό. Το κονιάκ πρέπει να πάει μέσα στα μπισκότα. Σπάω τα μπισκότα μου λίγο να ρουφήξουν το κονιάκ. Εδώ. Εννοείται πως παραδοσιακά έχουμε αυτά τα μπισκότα, τα ξέρετε πως λέγονται, αλλά μπορείτε να βάλετε και ό,τι άλλο μπισκότο θέλετε. Λοιπόν, και ανακατεύω όλα τα υλικά μεταξύ τους. Εντάξει, όντως σας λέω ότι έχω δοκιμάσει όλες τις συνταγές που υπάρχουν, όλους τους τρόπους. Νομίζω ότι αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός, γιατί είναι ο πιο εύκολος και δουλεύει πάντα. Όντως και να μην έχεις ιδέα με τη ζαχαροπλαστική, αυτό το γλυκό θα το πετύχεις. Κοιτάξτε εδώ. Απλά ανακατεύεις και ουσιαστικά το γλυκό σου είναι έτοιμο. Αυτοί είμαστε. Φανταστική συνταγή. Την αγαπώ, μου αρέσει, αρέσει σε όλους, αρέσει και σε εσάς, το ξέρω. Οπότε, κάντε αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω. Πραγματικά θα σας δικαιώσει να μην μπαίνετε σε διαδικασία να κάνετε δύσκολα πράγματα. Ο τρόπος με τον ζαχαρούχο και αυτός ωραίος, αλλά για μένα δεν είναι ακριβώς το γλυκό που έχω συνηθίσει να τρώω όταν ήμουν μικρός. Και εκείνος ωραίος τρόπος, θα το κάνουμε κάποια στιγμή, αλλά αυτός είναι ο κλασικός τρόπος που έχουμε φάει το γλυκό όταν είμαστε μικροί.
στην παλιά Σοβιετική Ένωση, δόθηκε μεγάλη αξία στην ανακάλυψη του chocolate salami, όπως ονομάζεται το δικό μας μοσαϊκό, αφού λόγω της έλλειψης σε τρόφιμα στα σπιτικά, οι νοικοκυρές έψαχναν συνεχώς τρόπους να αξιοποιήσουν το φαγητό της προηγούμενης μέρας. Κάπως έτσι, και ενώ η σοκολάτα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και το σαλάμι δισεύρετο, το γλυκό αυτό αποτέλεσε έδεσμα της κοινωνίας που ακόμα φτιάχνεται και σερβίρεται στα οικογενειακά τραπέζια. Λοιπόν, τώρα πάμε να τη λήξουμε. Πολύ εύκολα. Παίρνουμε μία λαδόκολλα. Ρίχνουμε το μήλο μας στη λαδόκολλα, εδώ. Δηλαδή, είναι τόσο απλό, ρε φίλε, αλλά κάθε φορά που θα σου πούνε ότι έχει μοσαϊκό, δηλαδή σου ανοίγει η όρεξη. Ακόμα και κάποιες ταβερνούλες παραδοσιακές, που όταν φας το τέλος σου βγάζουν αυτό το γλυκό, το εκτιμάς τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό το όλο κομμάτι της εμπειρίας και αυτό που λέμε comfort food, το φαγητό που σου θυμίζει τα παιδικά σου χρόνια. Φανταστείτε τώρα να πας σε ένα μαγαζί και να φας, okay, μέτρια. Στο τέλος, άμα σου βγάλουν το μοσαϊκό, πραγματικά σε κερδίζουν. Ακόμα και καφετέρια να έχεις, άμα βγάλεις λίγο μοσαϊκό στην άκρη μαζί με τον καφέ, αντί για τα κλασικά μπισκοτάκια που βγάζεις, είναι κάτι φανταστικό. Λοιπόν, δοκιμάζω. Κλασική συνταγή. Υπάρχει. Λοιπόν, και πάμε τώρα για το τύλιγμα. Θα πάρετε εδώ. Θα δουλέψετε λίγο με τα χέρια για να τυλίξετε. Εδώ και εδώ, και εδώ και εδώ. Και δεν θέλω να σας αποσχολεί καθόλου το σχήμα τώρα του μοσαϊκού. Τυλίγετε καραμελίτσα εδώ, φροντίζετε να μπει όλο το υλικό μέσα, να μην αφήσουμε τίποτα έξω. Και ουσιαστικά μας θέλετε να το κάνετε ολοστρόγγυλο, πάρα πολύ ωραίο, γιατί συνήθως ονομάζεται το κάνουμε με αλουμινόχαρτο. Να θυμάστε ότι καλύτερα γίνεται με μεμβράνη. Η μεμβράνη έχει μια φανταστική ιδιότητα. Όταν πάρω εδώ και ουσιαστικά σφίξω τη μεμβράνη από πάνω. Εδώ, βλέπετε που το σφίγγω. Γιατί δεν μπορεί να πάει πουθενά το μείγμα. Ουσιαστικά ισιώνει πάρα πολύ ωραία το μείγμα από το μοσαϊκό. Και βάζουμε τη μεμβράνη γύρω-γύρω και τώρα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αντί για να παίρνω και να τυλίγω την καραμελίτσα, η μεμβράνη θα κάνει τη δουλειά της. Τι κάνει, έχει αγκαλιάσει όλο μου το μείγμα. Οπότε πιέζοντας τις άκρες εδώ, κοιτάξτε. Απλά πιέζοντας προς τα μέσα, τι κάνει. Γίνεται η τέλεια καραμελίτσα και παίρνει το τέλειο σχήμα. Το πιας μπελέσει. Πολύ εύκολο να το καταλάβουμε. Δηλαδή η μεμβράνη μας διευκολύνει πάρα πολύ σε αυτό. Τώρα, αυτό το μοσαϊκό είναι μοσαϊκό για μένα ψυγείου και όχι κατάψυξης. Μπορούμε να το βάλουμε και κατάψυξη να το φάμε, αλλά δουλεύει καλύτερα στο ψυγείο. Το μοσαϊκό που σας έχω στο ίντερνετ, στο YouTube, είναι μοσαϊκό κατάψυξης. Οπότε, άμα θέλετε μοσαϊκό από την κατάψυξη, θα κάνετε εκείνη τη συνταγή. Άμα θέλετε μοσαϊκό ψυγείο, θα κάνετε αυτή τη συνταγή. Πάμε να το βάλουμε στο ψυγείο, εδώ να κρυώσει. Και βέβαια, ήδη έχω ένα έτοιμο. Τώρα πείτε, είναι. Κόβεις εδώ. Κατευθείαν ξέρεις ότι πρέπει να βρεις κάποιον φίλο σου να του δώσεις τη γωνία. Έλα, γόρι μου. Πάρ' τη γωνία, γιατί η γωνία δεν έχει το ωραίο το σχήμα, ενώ τα υπόλοιπα όλα έχουν το ωραίο το σχήμα. Λοιπόν, βγάζω τη μεμβράνη εδώ. Μου λέει η αρχιστάκτριά μου ότι σε άλλες χώρες το λένε σαλάμι. Όντως και εγώ σαλάμι το βλέπω στα περιοδικά που διαβάζω από το εξωτερικό. Απλά είναι σοκολατένιο σαλάμι. Λοιπόν, ανοίγουμε. Και σε περίπτωση που λιώσετε το βούτυρό σας, όπως το έκανα εγώ, αυτό που θα παρατηρήσετε είναι ότι γύρω-γύρω θα ασπρίσει λίγο ο κορμός. Οπότε τι κάνουμε, ρίχνουμε λίγο κακάο. Σε περίπτωση που δεν λιώσουμε το βούτυρο και το βάλουμε στη θερμοκρασία δωματίου, όπως σας είπα πριν, δεν θα έχουμε αυτή την αίσθηση από πάνω. Δεν μας πειράζει, δεν έχει καμία σημασία. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Οπότε έτσι όπως είναι, θα κόψω ένα κομμάτι. Δύο κομμάτια. Όλαλα. Να μοντάρουμε την κατάσταση εδώ. Λίγο αλκοόλ, εμπερνέ. Παραπάνω. Αλκοόλ, ναι. Κοίταξε, αλκοόλ μπορούμε να βάλουμε και τη διπλάσια και την τριπλάσια ποσότητα. Απλά επειδή συνήθως αυτό το γλυκό πάει για παιδάκια και όχι μόνο για μεγάλους, κοιτάζουμε λίγο να μετριάζουμε το αλκοόλ αναλόγως με τον κόσμο που το σερβίρουμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι, κοιτάξτε, όλο το άσπρο, καθώς αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου, φεύγει, αλλά δεν μας πειράζει. Εγώ πρέπει να σας τα πω όλα. Μην πείτε μετά, έφτιαξε τον κορμό και γύρω-γύρω βγαίνει άσπρος. Βγαίνει άσπρος γιατί λιώσαμε το βούτυρο. Άμα δεν το λιώσουμε και είναι στη θερμοκρασία δωματίου, τότε δεν έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο που κόβεται. Δηλαδή, μην αναστενάζεις, γιατί έχεις ολόκληρο
ένα κιλό γλυκό για να φας. Έλα εδώ. Δεν μπορώ. Πάρε αυτό. Το ήθελε να του πεις τόση ώρα. Έλα εδώ. Αυτό. Αυτό μου έχει σπάσει. Πάρε αυτό. Ευχαριστώ. Να το μοιραστώ με τους άλλους. Καλά, ναι. Καληνύχτα. Λιμπάκι. Ήδη έχει, το έχει καταπιεί, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι το μοναδικό γλυκό μας. Μας αρέσει, Διονύση. Πολύ. Κάτσε να βάλω άλλο κομμάτι εδώ. Εδώ. Τέλεια. Να ρίξω κακάο, Διονύση, ή όχι. Ρίξε λίγο. Δεν θα ρίξω, θα αφήσω παραδοσιακό. Για το παραδοσιακό μοσαϊκό, σε μπολ βάζουμε το βούτυρο, την άχνη, το κακάο και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μια πάστα. Προσθέτουμε το αλάτι, το ξύσμα πορτοκαλιού, τα καρύδια και ανακατεύουμε. Σε άλλο μπολ βάζουμε τα μπισκότα, το κονιάκ και ανακατεύουμε πιέζοντας ελαφρά με τα χέρια μας για να σπάσουν τα μπισκότα. Μεταφέρουμε τα μπισκότα στο μπολ με το κακάο και ανακατεύουμε. Απλώνουμε το μείγμα σε μία λαδόκολλα και τυλίγουμε σε ρολό. Εξωτερικά τυλίγουμε με μεμβράνη και κλείνουμε στις άκρες σαν καραμέλα. Μεταφέρουμε στο ψυγείο για 3 με 4 ώρες και σερβίρουμε. Λοιπόν, και όπως ο Διονύσης έτσι και εγώ, μου αρέσει περισσότερο η γωνία. Μου θυμίζει σπίτι. Πιθυρικά, καλοκαίρι, να παίρνω ένα κομμάτι και να βγαίνω έξω να παίξω. Δεν υπάρχει. Καταπληκτικό.